όλο αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ λαϊκιστικών δυνάμεων είναι αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν το, επίπεδο... Γιατί δεν το ονοματίζετε φασιστικές. Φασιστικό. Τι σημαίνει λαϊκιστικό. Δηλαδή... Ακραία λαϊκιστικά στοιχεία. Φασιστικών. Ακραία λαϊκιστικά φασιστικά. Μα δεν έχω. Ο φασισμός ούτως ή άλλως, ξέρετε, διαπνέει. Το λέω γιατί υπάρχει και η θεωρία των δύο άκρων που θέλετε να του βάλει αστόλια. Αλλά ο φασισμός έχει και κόκκινο και μαύρο και άσπρο. Δεν υπάρχει τέτοιο. Ακριβώς γι' αυτό σας ρώτησα. Εσείς γιατί έχετε... βλέπετε και προσπαθείτε να τα συμψηφίσετε τώρα. Καθόλου. Κάθε άλλο. Και αθώνετε τελικά του φασίστες με αυτό που κάνετε. Καθόλου. Καθόλου. Επειδή τέθηκαν αρκετά ζητήματα και κωδικοποιημένα. Καταρχάς, προφανώς το περιστατικό δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αυτό που έγινε χθες στη Βουλή. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής ήταν από τους πρώτους που βγήκε και δήλωνε ότι έβγαινε και δήλωνε ότι πρέπει στο Δήμο της Αθήνας να επιλεγεί ο Κασιδιάρης. Και καλούσε τους πολίτες της Αθήνας να επιλέξουν τον Κασιδιάρη. Ήταν και αυτός ένας μπροστινός του Κασιδιάρη. Και θέλω να πω και επιμένω ότι πρόκειται για ένα φασιστικό μόρφωμα. Κάτι το οποίο το ΚΚΕ από την αρχή το τόνισε και μάλιστα αντιπάλεψε τη δράση του και έξω από τη Βουλή. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι τα μορφώματα αυτά και ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με υπομνήματα, πόσο μάλλον υπομνήματα και νόμους οι οποίοι. Κοιτάξτε, στην πράξη, δηλαδή αποδεχτήκατε και τα δίκαια. Του έκοψε ο Άρης Μάγος. Ναι, βγήκαν όμως στη Βουλή. Με αυτό το νόμο πήραν μέρος. Ως πισινή. Και θέλω να πω ότι με το. Κοιτάξτε, ξεγέλασε. Εγώ σας λέω και το εξής. Λοιπόν, ότι και μπορεί να βρεθούν και επόμενοι να αξιοποιήσουν τον ίδιο νόμο. Πόσο μάλλον επιμένω ότι ο νόμος ο συγκεκριμένος δίνει τη δυνατότητα να χτυπηθούν και εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Γιατί αξιοποιεί τον τρόμο με τον νόμο. Οι σπαρτιάτες πρέπει να συμμετέχουν. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Εμείς λέμε το εξής. Ότι πρέπει. Αυτό και μετά πείτε, θα σας πω. Εμείς λέμε ότι πρέπει να χτυπηθούν και να τσακιστεί ο φασισμός. Πρέπει να συμμετέχουν οι σπαρτιάτες σε ευρωεκλογές. Προφανώς όχι. Και λέμε ότι πρέπει να τσακιστούν. Αυτό λέει το νόμο σε λάθος. Με ποιο τρόπο να μην συμμετέχουν. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να τσακιστούν στο λαό. Πρέπει να τσακιστούν εκεί που προσπαθούν. Πώς θα γίνει να μην συμμετέχουν. Εκεί που προσπαθούν να αποκτήσουν ρίζες. Πρέπει να απομονωθούν από τους ίδιους τους εργαζόμενους. 250.000 άνθρωποι. Γι' αυτό μάλιστα και θα πω και τους 250.000. Πώς θα γίνει να μην συμμετέχουν σε εκλογές. Γι' αυτό μάλιστα και εμείς στη δράση που προσπάθησαν να αναπτύξουν το προηγούμενο διάστημα, ήμασταν εκεί μπροστά, δεν απέναντί τους. Πώς θα γίνει κατά το ΚΚΕ να μην συμμετέχουν σε ευρωεκλογές. Πάρα πολύ απλά. Πρέπει να απομονωθούν από το λαό. Να απομονωθούν είναι η μόνη λύση. Στην πράξη, λέω, πώς θα συμμετέχουν. Να σας πω λοιπόν. Να σας πω το εξής. Αν πιστεύουμε και αν θεωρούμε και αν θεωρεί ο λαός, εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό και δεν θα σπείρουμε τέτοιες αυταπάτες στο λαό, ότι με νομοθετήματα που επαναλαμβάνω εξισώνουν το φασισμό με τον κομμουνισμό, με νομοθετήματα που ξαναβγάζουν μπροστά τη θεωρία των δύο άκρων, με ένα σύστημα το οποίο στηρίζει τέτοια φασιστικά μορφώματα και το έχει αποδείξει ιδιαίτερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν θα σπείρουμε λοιπόν αυταπάτες στο λαό ότι αυτό. Μπορεί τελικά να αποτελέσει. Οι άλλοι να επιτρέψουν να τελειώσει. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Εκλογές. Αυτό ότι σύστημα... θα καταφέρουν. Αυτή είναι το σύστημα τη πολεμάει. Λοιπόν, η ίδια η πράξη, επαναλαμβάνω στο ερώτημα που μου κάνατε και πριν, αποδεικνύει ότι μπήκαν οι Σπαρτιάτες στη Βουλή με αυτόν τον νόμο. Άρα δεν αντιμετωπίζεται λοιπόν έτσι. Ωραία. Ξαναλέω, αντιμετωπίζεται στο δρόμο, στο λέω. Και τελευταίο. Όχι, τελευταίο γιατί ακούστηκε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι παραπλανημένοι. Και η συζήτηση αυτή, επειδή είχε ανοίξει και στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Λοιπόν, δεν είμαστε 2012. Ωραία. Έχουν περάσει τα χρόνια. Θα γυρίσουμε σας, κύριε Μεταξά. Γι' αυτό και τελειώνω με αυτό. Λίγο. Επιτρέψτε μου, γιατί... Δεν χρειάζεται να τελειώσετε. Συνεχίστε, δεν στο κόψουμε. Με διακόψατε πριν να ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και λέμε το εξής. Ότι ακριβώς επειδή δεν είναι παραπλανημένοι, γι' αυτό και πρέπει το εργατικό λαϊκό κίνημα, τα σωματεία, πρέπει να μπουν μπροστά, να τους αντιμετωπίσουν εκεί που πάνε να σηκώσουν κεφάλι. Σε λίγο επιστρέφουμε στη συζήτηση. Σας είχαμε διακόψει λίγο πριν ολοκληρώσει, κύριε Μεταξά. Να κλείσουμε το κομμάτι αυτό λοιπόν του τι προτείνει το ΚΚΕ να γίνει σε σχέση με τους Σπαρτιάτες, αν προτείνετε κάτι θεσμικά, νομοθετικά. Επαναλαμβάνω, τα υπομνήματα απέδειξαν ότι δεν λύνουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα. Πόσο μάλλον που βασίζονται σε νόμους οι οποίοι φέρουν επικίνδυνα ζητήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και θα βρίσκει ήδη μπροστά το εργατικό λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό και πριν διέκοψα και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός και πρέπει να αφαιθεί στην άκρη θεωρία των δύο άκρων στα ζητήματα του φασισμού. Δεν είναι παραπλανημένη και η συζήτηση για τα ορφανά της Χρύσης Αυγής δεν είναι καινούρια. Στην οποία είχε πρωτοστατήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και στις προηγούμενες εκλογές, θυμάστε κι εσείς.
Λοιπόν, κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι. Θυμάστε τι είχε πει ο κύριος Τσίπρας λίγο πριν τις εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι, είναι πρόσφατα. Δεν είναι παλαιότερα. Είναι πρόσφατα ζητήματα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, η ύπαρξη των Σπαρτιατών και η είσοδό του στη Βούλη το αποδεικνύει αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, πρέπει να χτυπηθεί και να τσακιστεί ο φασισμός μέσα εκεί που πάει να αναπτυχθεί. Στα σχολεία, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς και εκεί το ΚΚΕ είναι μπροστά, στην πρώτη γραμμή. Βλέπω κάποια μηνύματα τηλεθεατών, μου λένε μην την πέφτες στον κύριο, στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ έτσι. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα θέμα ο κύριος Μεταξάς να απαντήσει σε οτιδήποτε του λέγεται. Όσο τον ξέρω δικά τη Μαγνησία, πολύ έμπειρος στις συζητήσεις. Καλή συζήτηση και προφανώς και η αντιπαράθεση και οι ερωτήσεις και όλα. Σε σχέση με την υγεία, ζούμε τα τραγικά αποτελέσματα μιας διαχρονικής πολιτικής που έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τη λεγόμενη συνύπαρξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Τη στήριξη των μεγάλων φαρμακευτικών και άλλων εμπορικών ομίλων που γιγαντώθηκε η στήριξη αυτή ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας και νομίζουμε ότι στο βαθμό που ο λαός καταφέρει να βάλει φρένο σε αυτή την πολιτική που έχει και μεγάλο και δυνατό άρωμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και δεν συμφωνούμε καθόλου με τη λογική που λέει ότι και εκφράζεται και σε άλλους τομείς και σε άλλους, για άλλα ζητήματα, ότι πρέπει να συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύγκληση αυτή μόνο βάσανα φέρνει για το λαό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια ζητήματα είναι και πιο μπροστά προς το αντιδραστικότερο, προς το χειρότερο, σε σχέση και με τα ζητήματα της υγείας και όχι μόνο, αλλά κυρίως σε σχέση με τη στήριξη, επαναλαμβάνω, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και νομίζουμε ότι αυτά πρέπει να αποτελέσουν και κριτήριο ψήφου και για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. ΚΚΕ λέει κάτι πολύ απλό. Ναι. Αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, παιδείας. Αποκλειστικά. Αυτό σημαίνει ότι καμία συνύπαρξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουμε δει όλοι τα τραγικά του αποτελέσματα. Ναι.